νοοτροπία και νομίζουν ότι η σύνταξη είναι δικαίωμά τους επειδή δουλέψανε. Ενώ η σύνταξη είναι ένα έσοδο που δίνουν το κράτος ή τα ταμεία στον συνταξιούχο για να περάσει τα στερνά του. Είναι τελείως στρεβλή εικόνα. Δηλαδή, νομίζουν κάποιοι ότι επειδή πληρώναν εισφορές, δικαιούνται να παίρνουν σύνταξη. Ναι, αλλά τα ταμεία, τα ασφαλιστικά αναβάγησαν όλα. Άρα λογικά έπρεπε να μην παίρνει κανείς σύνταξη. Έρχεται λοιπόν το κράτος και επιδοτεί. Αλλά αυτές οι επιδοτήσεις που δίνει το κράτος δεν μπορεί να είναι αιώνιες. Διότι το κράτος αυτά τα λεφτά μπορούσε να τα κάνει επενδύσεις, εργοστάσια, κίνητρα για τους νέους. Αυτά τα λεφτά που παίρνουν οι συνταξιούχοι είναι απαραίτητα για τη ζωή τους. Είχαν όμως άλλη αποστολή. Είχαν αποστολή την ανάπτυξη της κάθε χώρας. Παίρνοντας αυτά τα λεφτά και δίνοντας τα στις συντάξεις, επειδή ναυάγησαν τα ασφαλιστικά ταμεία και φτώχευσαν, ποτέ μια χώρα δεν θα γίνει ανεπτυγμένη. Θα είναι πάντα κατεστραμμένη αυτή η χώρα. Αυτό είναι. Επομένως, εκείνο που πρέπει να δώσουμε στη σύνταξη πλέον, όπως σε όλα τα κράτη αρχίζει και γίνεται, είναι την έννοια του βοηθήματος σε όσους, είναι ακτήμονες, σε όσους στερούνται πόρων. Δηλαδή ένας έκανε 35 χρόνια εργασία, 40 χρόνια μία εργασία και δεν έχει άλλους πόρους. Και βγαίνοντας, τελειώνοντας ο εργασιακός του βίος, θα είναι αδέκαρος, δεν μπορεί να ζήσει. Σε αυτόν οπωσδήποτε οφείλουμε να δώσουμε, ξέρω εγώ, μία σύνταξη. Πόσοι θα είναι ανάλογα με τη δύναμη του κράτους. 800 ευρώ, 900, 1000, μακάρι να είναι και 1500 η σύνταξη. Αν όμως έχει ενίκεια αυτός ο άνθρωπος, αν έχει καταθέσει στην τράπεζα, αν έχει εισοδήματα, το να αφαιρεί και τα 1000 αυτά είναι ζημιά. Είναι στραβή έννοια. Η σύνταξη είναι βοήθημα να περάσεις στα στερνά σου. Δεν είναι δικαίωμα επειδή δούλεψες. Θα ήταν δικαίωμα αν είχαμε φροντίσει να ήταν υγιή τα ασφαλιστικά ταμεία, υγιή, αν είχαν πόρους